Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Είναι 11 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και όπως σας είπα, έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινάμε λοιπόν απευθείας με το θέμα της Βούλας Πιπυρίγκου. Δεν θα πάω στους συγγενείς, θα πάω απευθείας στην Βούλα. Και ουσιαστικά για αυτά τα 16 αιτήματα που έχει κάνει στην Ανακρίτεια και έχουν απορριφθεί. Τα 16 αιτήματα, από ό,τι γνωρίζουμε, η πλειοψηφία τους αφορά στην κεταμίνη. Ψάξτε τι έχει γίνει με την κεταμίνη. Πού βρέθηκε, πώς χορηγήθηκε και έχουν απορριφθεί όλα. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σας και τους λόγους που πιστεύετε ότι έχουν απορριφθεί από την Ανακρίτρια. Καταρχήν τα αιτήματα είναι η απόδειξη ότι η κατηγορουμένη εμένει στην άποψή της που έχει από την πρώτη στιγμή καταθέσει ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία, δεν είχε ποτέ τέτοια ουσία στην κατοχή της και δεν την έχει χορηγήσει αυτή στο παιδί. Η απόρριψη των αιτήματων είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνεται αποκλειστικά από την αρμόδια δικαστική αρχή. Είναι πάντα σεβαστή η άποψη, η απόφαση, η διάταξη που εκδίδει ένα ανακριτικό όργανο. Επ' αυτής βέβαια προβλέπεται ένδικο μέσο, αυτό της προσφυγής προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, που είναι μια νόμιμη ενέργεια που θα ακολουθήσει τις προσεχείς ημέρες. Νόμιμη ενέργεια με την οποία θα ζητήσουμε, θα επιμείνουμε στο αίτημά μας για την διενέργεια αυτών των αποδεικτικών πράξεων, από τις οποίες προσδοκούμε ότι θα υπάρξει μια μορφή απόδειξης των ισχυρισμών της κατηγορουμένης. Κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε ακούσει κιόλας ότι επρόκειτο να καταθέσει ο Μάκης ο Τριαντάφυλλόπουλος ουσιαστικά ως υπερασπιστής της Ρούλας Πισπυρίγκου, γιατί είχε. Δεν είχε υποθεί, με συγχωρείς, ποτέ κάτι τέτοιο, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Μάκης Τριαντάφυλλόπουλος, μέσα και από ένα συγκεκριμένο tweet που έκανε, είπε ότι εγώ είχα μία πληροφορία, για να είμαστε δίκαιοι, μην έχουμε θέματα. Ναι, από μία νοσηλεύτρια που μου είχε μιλήσει. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Ναι, αλλά είχαμε ακούσει, και αυτό ρωτάω τον κύριο Παπαδόπουλο, αν θα καταθέσει ο ίδιος. Και τελικά μάθαμε ότι απορρίφθηκε το αίτημα να καταθέσει ως μάρτυρας και να πει αυτά που του έχει πει η νοσηλεύτρια. Και θέλουμε την γνώμη του κύριου Παπαδόπουλου. Πράγματι, όλα αυτά είναι, όσα είπατε, είναι ακριβή. Ότι δηλαδή είχε πληροφόρηση από μία νοσηλεύτρια στα πλαίσια δημοσιογραφικής έρευνας την οποία είχε διενεργήσει. Και επίσης ακριβές είναι και ότι απορρίφθηκε και το συγκεκριμένο αίτημα με την αιτιολογία ότι μία δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αποδεικτικό μέσο κατά την ανακριτική διαδικασία. Επ' αυτού του ζητήματος βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή? Εμείς θεωρούμε χρήσιμο. Πάντα και η δημοσιογραφική έρευνα και οποιοδήποτε έχει κάποια γνώση ενός γεγονότος, ανεξαρτήτως αν είναι δημοσιογράφος ή απλώς πολίτης ή μάρτυρας αυτόπτης ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον κατονομάζει τον τρόπο της πληροφόρησής του και την πηγή του, είναι ένα αποδεικτικό μέσο, ένας μάρτυρας, ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια μιας ανακριτικής διαδικασίας. Εσείς επικοινωνήσατε με τον ίδιο τον κύριο Τριανταφυλλόπουλο, γιατί έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο tweet που είπε ότι εγώ δεν είπα ότι εγώ ίδιος γνωρίζω, είπα τις πληροφορίες που είχα από μια νοσηλεύτρια. Να σας δώσει το όνομα και το επίθετο της νοσηλεύτριας, να επικοινωνήσετε μαζί της, ώστε να το χρησιμοποιήσετε σαν τεκμήριο όλο αυτό. Θα σας πω. Το όνομα της νοσηλεύτριας το είχαμε σε προγενέστερο χρόνο. Είχαμε καταθέσει αίτημα να κλητευθεί η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια για να καταθέσει αυτοπροσώπως, το οποίο αίτημα επίσης είχε απορριφθεί με την προηγούμενη δεσμίδα αιτημάτων μας που είχαν απορριφθεί στα πλαίσια της ανάκρισης. Ακούστηκε ότι αρνήθηκε η συγκεκριμένη να καταθέσει. Είναι αληθές? Το άκουσα και εγώ ως πληροφορία, δεν το γνωρίζω από ιδία αντίληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω αν είναι ακριβές ή όχι. Πάμε τώρα στην παρούσα φάση σας, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζετε να κάνετε κάποιο αίτημα αποφυλάκησης, σωστά? Κάποια στιγμή, όταν θα είμαστε έτοιμοι, όταν θα ξεκαθαρίσουν τα προς απόδειξη θέματα. Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία? Γιατί ακούμε πολύ καιρό ότι η Ρούλα θέλει να κάνει αίτημα αποφυλάκησης, ότι προσπαθείτε και δεν το βλέπουμε. Δεν είναι επαρκή. Εγώ ρωτάω πιο απλά από τα δελτία ειδήσεων, πιο απλά από τις άλλες εκπομπές. Θα ρωτάω πολύ απλά πώς τα λέω στις παρέες μου, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι επαρκή τα στοιχεία που έχετε συλλέξει αυτή τη στιγμή, που έχετε στα χέρια σας, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης? Σας φοβίζει κάτι? Γιατί δεν το καταθέτετε? Θα σας το πω εξίσου απλά για να γίνει κατανοητό. Ωραία. Μία αίτηση αποφυλάκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και έγγραφες και επιστημονικών θεμάτων απαντήσεις στο σύνολο της κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή, όσο η αποδεικτική διαδικασία συνεχίζεται, προστίθεται συνέχεια νέα στοιχεία. Άρα δεν έχει τεθεί συνολικά το ερώτημα,
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε απάντηση έρχεται σε προγενέστερο χρόνο και δεν θα είναι πλήρης. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα των στοιχείων. Βλέπετε ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες εμφανίζονται φιαλίδια αίματος της μικρής, τα οποία στέλνονται προς εξέταση. Εισάγονται συνεχώς νέα στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις και με τις απαντήσεις αυτές να μπορέσουμε να στηρίξουμε την αίτηση αποφυλάξησης που θα κάνουμε. Είχε ζητήσει όμως επανέλεγχο η Ρούλα Πισπυρίγκου. Δεν είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Είχε ζητήσει επανέλεγχο η Ρούλα Πισπυρίγκου, το οποίο και αυτό απορρίφθηκε από την ανακρίτρια. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, είχε ζητήσει και έλεγχο, επανέλεγχο για το φιαλίδιο η Ρούλα Πισπυρίγκου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο και αυτό απορρίφθηκε. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης σοβαρό. Ο κατηγορούμενος ζητά πρόσβαση για έλεγχο και επαλήθευση του αποδεικτικού στοιχείου, το οποίο αποτελεί τη βάση της στοιχειοθέτησης της ευάρωσης του κατηγορίας και δέχεται την άρνηση σε σχέση με αυτό τον έλεγχο. Είναι ένα ζητηματάκι το οποίο θα θέσουμε αρμοδίως και στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών, εκεί που θα προσφύγουμε δηλαδή, ζητώντας την αποδοχή των αιτημάτων μας. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί είναι μια περαιτέρω έρευνα σε ένα πολύ κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο και πράγματι έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση τη στιγμή κατά την οποία θεωρώ ότι προς πάσα κατεύθυνση, όσο περισσότερο και λεπτομερέστερα ερευνηθούν τα στοιχεία, τόσο σίγουροι θα είμαστε για το τι ακριβώς έχει γίνει και για το ότι, έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα για να αναλύσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, το κύριο όπλο σας είναι η άγνοια της πορείας και τα μηνύς. Δηλαδή θέλω να πω. Και η δόση, νομίζω, γιατί και αυτό ερευνούν, τη δόση της κεταμίνης. Τη δόση εννοείται ότι έχουν αποφανθεί και θα το επαναεπιβεβαιώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο για την πορεία της κεταμίνης. Είναι το βασικό σας στοιχείο ακριβώς που ενεργοποιεί τη διαδικασία. Είναι αυτό. Ακριβώς. Αρνείται ότι χορήγησε την κεταμίνη. Δεν προκύπτει από την εντελεχή έρευνα που έγινε καμία σύνδεσή της με τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία. Σας υπενθυμίζω ότι έχει γίνει έλεγχος τηλεφωνικών αρχείων, ηλεκτρονικών αρχείων, από τον υπολογιστή της, από το τάμπλετ, από το κινητό. Κανένα στοιχείο που να τη συνδέει με την κεταμίνη και η άρνησή της σε σχέση με τη χορήγηση, με την κατηγορία χορήγησης της ουσίας στο παιδί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και μερικά ερωτηματικά σχετικά με την τοξικολογική εξέταση, με τον ποσοτικό προσδιορισμό που έχει γίνει σχετικά με τις ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα της μικρής Τζορτζίνας. Και συγκεκριμένα με το αν πράγματι ήταν θανατηφόρα η δόση της κεταμίνης ή όχι. Εάν δεν ήταν θανατηφόρα η δόση, εξακολουθεί η μητέρα πάντα να αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση, αλλά αν δεν είναι θανατηφόρα και μεγάλη η δόση, τότε ενδεχομένως θα στηριχθεί περαιτέρω η θεωρία περί ιατρικού λάθους, την οποία η ίδια από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει. Μάλιστα. Όλα είναι υποέλεγχο και υποδιερεύνηση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, για όλο αυτό το διάστημα, επειδή ξέρω ότι επικοινωνείτε, είστε ίσως ο μοναδικός σας και η οικογένειά σας και η οικογένειά της με την Ρούλα Πισπυρίγκου. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η ψυχολογία της αυτή τη στιγμή και αν η ίδια πιστεύει ότι είναι αθώα. Και αν η ίδια πιστεύει ότι θα αθωωθεί. Βλέπει τηλεόραση, κύριε Παπαδόπουλε. Βλέπει ότι η κοινή γνώμη είναι εξαγριωμένη μαζί της. Συνεχίζει να πιστεύει ότι θα αθωωθεί. Καταρχήν, πιστεύει, επιμένει, διατρανώνει, υποστηρίζει μέχρι σε σκάτων ότι είναι αθώα και αρνείται την κατηγορία. Μάλιστα, θεωρεί ότι είναι προσβολή για την ίδια να θεωρείται και την ίδια και την προσωπικότητά της να θεωρείται ότι θα μπορούσε ποτέ να στραφεί εναντίον των παιδιών της για να τους κάνει κακό. Αν πιστεύει ότι θα θωωθεί, δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι η αγωνία της. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο αναζητά απαντήσεις. Προσπαθεί να αποδείξει και να στηρίξει τους ισχυρισμούς της. Από εκεί και πέρα η άρνησή της είναι δεδομένη. Έχει συγκεκριμένους ισχυρισμούς που εκ του ρόλου μου ως συνηγόρο υπεράσπισης έχω την υποχρέωση να προσπαθήσω να επιβεβαιώσω και να στηρίξω και είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε αυτή την περίοδο. Η κοινή γνώμη όμως, κύριε Παπαδόπουλε, και σας το λέω και εμείς που κάνουμε εκπομπές, εμείς που μιλάμε έξω, είναι εξαγριωμένη μαζί της γιατί και η συμπεριφορά της δεν έχει βοηθήσει κανένα να πιστέψει ότι είναι αθώα. Τι εννοώ? Μπορεί κάποια στοιχεία όντως να κολλησιεργούν και να λέμε όλοι μέσα μας «Δε, μπας και, δεν το έχει κάνει». Όμως, όταν η συνεντεύξη όλο το πρώτο διάστημα ήταν για το Μάνο και με το Μάνο, όταν μια γυναίκα που έχει χάσει τρία παιδιά δείχνε τέτοια ψυχραιμία, ως και να πω... Μα
αδιαφορία. Αδιαφορία. Συγχρότητα. Τον πρώτο καιρό λοιπόν μέσα στη φυλακή αυτό που ακουγότανε είναι ότι έπαιρνε παντού τηλέφωνα και ρώταγε μόνο για το Μάνο. Έπαιρνε τηλέφωνο και άλλαζε τη φωνή της για να πει για το Μάνο. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κόσμο να έχει εξαγριωθεί και να μην πιστεύουν ότι αυτή η γυναίκα είναι αθώα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και να το προχωρήσω λίγο. Φωστά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος δικάζει, δηλαδή επηρεάζει τη δικαιοσύνη? Θεσμικά όχι, αλλά ουσιαστικά. Η συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύετε ότι ο κόσμος πιέζει τα πράγματα και οι δικαστές κάποια στιγμή το έχουν σαν στοιχείο? Ναι. Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι το δικαστήριο που θα επιληθεί τελικά για να εκδώσει κρίση για αυτή την υπόθεση θα είναι ένα δικαστήριο αποτελούμενο κατά βάση από πολίτες, γιατί πρόκειται για ένα μεικτό ορκωτό δικαστήριο που αποτελείται βάσει νόμου από 3 τακτικούς δικαστές και 4 ενόρκους, οι οποίοι θα είναι αποτέλεσμα κλήρωσης που θα γίνει. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά σε τέτοιου είδους υποθέσεις, σαφέστατα η κοινή γνώμη επηρεάζει. Η πλειοψηφία δεν είναι οι δικαστικοί, είναι οι λαϊκοί δικαστές. Βάσει του νόμου, βάσει του κώδικα ποινικής δικονομίας στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Τώρα, πράγματι, και εγώ έχω διαπιστώσει ότι πολλοί κόσμος έχει συγκεκριμένη άποψη για την υπόθεση. Θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, ας μην την κρίνουμε σε σχέση με την κατηγορία, τη σοβαρότατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με βάση συμπεριφορικά στοιχεία ή την κρίση μας για το άτομό της, όπως τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Με άλλα λόγια, να το πω πιο απλά, εάν την αντιπαθούμε, γιατί ασχολείται πολλές ώρες με το που είναι ο σύζυγός της ή αν έδειξε μια συμπεριφορά που έδειξε μια ως ένα βαθμό αιμονή με τον σύζυγο, δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε μέχρι την τέλεση ενός ή περισσότερων τόσο σοβαρών κακουργημάτων. Βλέπουμε το δεύτερο είναι το εξής. Αν μου επιτρέπετε, βλέπουμε στην πορεία ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου και εκπρόσωποι του ιατρικού χώρου. Και ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει από την αρχή και μας είχε προβληματίσει, το ξέραμε ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουν προσδεθεί τόσο. Δεν ανήκεται στην κατηγορία αυτή, γι' αυτό και συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και το λέω για να το ξεκαθαρίσω. Αλλά υπάρχει κόσμος που έχει προσδεθεί τόσο πολύ με τη στήριξη αυτής της κατηγορίας, που έχει μετατρέψει την υπόθεση σε βάρος της κυρίας Πισπυρίγκου ως ένα βαθμό και σε ένα προσωπικό του στοίχημα. Έχουν προσδεθεί με την κατηγορία σε βαθμό να αισθάνονται ότι ίσως, εάν αυτή η κατηγορία πάει στον πάτο της θάλασσας, συμπαρασύρει και τους ίδιους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αποκτούμε εχθρούς από το πουθενά και αποκτούμε δημόσιους κατηγόρους και ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται να στηρίξουν την κατηγορία, θεωρώντας ότι το κάνουν για να προστατέψουν ίσως και τις δικές τους παλαιότερες τοποθετήσεις. Και ήταν ένα πρόβλημα που μας είχε απασχολήσει από την αρχή. Είχαμε εκτιμήσει ότι. Ναι, για να το καταλάβω, να το πούμε λίγο πιο απλά, γιατί φωτογραφίζετε κάποιους. Αναφέρεστε σε δικαστές, σε δημοσιογράφους. Φωτογραφίζω αυτούς οι οποίοι βγήκαν από την αρχή και είπαν ότι είμαι σίγουρος για την ενοχή της κατηγορουμένης. Οπότε ίσως θεωρήσουν και σκεφτούν ότι αν τελικά η κατηγορία σε βάρος κατηγορουμένης δεν ευοδοθεί, να κληθούν να απολογηθούν ή να σχολιαστούν με οποιοδήποτε τρόπο για τη στάση τους αυτή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ζητούμενο για μας είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Αν το έκανε ή όχι. Ναι, αλλά κύριε Παπαδόπουλε, και η ίδια εσείς που είστε ουσιαστικά ο συνήγορός της, πιστεύετε ότι τόσο καιρό έχει βοηθήσει τον εαυτό της, έστω και ένας, να πιστέψει από την κοινή γνώμη ότι είναι αθώα? Έτσι όπως το έχει διαχειριστεί η ίδια. Όχι. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό βλέπαμε μια αλλαγή. Για πείτε μου. Θα είμαι απολύτως σαφής. Το γνωρίζει και η ίδια και το έχουμε συζητήσει. Έχει κάνει κακό στον εαυτό της. Δηλαδή? Υπήρξε βασικός κατήγορος του εαυτού της, διότι δεν διαχειρίστηκε με τον τρόπο που έπρεπε κάποιες καταστάσεις από την αρχή. Ποιες είναι αυτές? Ενός ανθρώπου που εμπλέκεται. Οι τοποθετήσεις, οι δημόσιες ενός ανθρώπου που εμπλέκεται, ξέρετε, σε μια ποινική υπόθεση από οποιαδήποτε μεριά, είτε είναι από τη μεριά του μηνυτή, του παθόντα, του κατηγορουμένου, ποτέ δεν ωφελούν τον ίδιο. Οι δημόσιες τοποθετήσεις δεν έχουν δώσει ποτέ ουσιαστικό όφελο σε κανέναν εμπλεκόμενο σε δικαστική υπόθεση. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα τελευταία, και θα ενταθεί και μέσα στα επόμενα χρόνια, πολλές φορές άτομα τα οποία
ούτε καν αντιμετωπίζουν ακόμη κατηγορία και δεν έχουν κάποια δικαστική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, αναθέτουν σε κάποιο δικηγόρο να τους εκπροσωπήσει δημόσια για να μεταφέρει το δημόσιο λόγο τους και να γνωστοποιήσει τις τοποθετήσεις τους. Ο τρόπος με τον, σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, εάν υπήρξε και η ίδια συνυπέτεια του γεγονότος ότι θεωρήθηκε ύποπτη. Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα και απερίφραστα και με πλήρη ειλικρίνεια, ναι, υπήρξε και η ίδια. Ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε δημόσια, σε σχέση με τις εμφανίσεις της και το δημόσιο λόγο της, της έκανε κακό. Όμως, ξαναπάμε στο κύριο ερώτημά μας. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν το έκανε ή όχι. Αυτό ερευνάμε, αυτό είναι η μεγάλη μου ευθύνη και γι' αυτό θα εργαστούμε με σύνεση μέχρι το τέλος. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό είναι ρευστό και θα αποδειχτεί. Ναι. Ένα είναι σίγουρο, όχι σαν προσωπική γνώμη, νομίζω γνώμη όλων. Η Ρούλα έχει ένα μεγάλο όπλο. Λέγεται Παπαδόπουλος. Και έχει ένα μεγάλο εχθρό. Λέγεται Ρούλα. Δεν ξέρω αν... Αυτό είναι μ' ακούσατε, είστε το μεγάλο όπλο της υπεράσπισης απέναντι σε έναν εαυτό που όταν αφήνεται ελεύθερος είναι το μεγάλο δεζαβαντάζ σε αυτήν την εποχή. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας, να σας ρωτήσω κάτι προσωπικά. Πάνω σε αυτό που είπατε, μόνο μία... Ναι, βεβαίως. Για μένα που έχω συχνή επικοινωνία μαζί της, η εικόνα που έχει δώσει για τον εαυτό της στα τηλεοπτικά μέσα με αυτήν που έχω διαζώσεις, απέχουν. Έχει αδικήσει τον εαυτό της. Συνεχίζετε να είστε όπλο, το ίσως, ακούω, το καταλαβαίνω. Ίσως να μην είναι τόσο εχθρός του εαυτού της. Μπορεί να αποδειχθεί και στη συνέχεια των διαδικασιών και της έρευνας. Κύριε Παπαδόπουλε, όμως από την άλλη, σε ανθρώπινο επίπεδο θα σας ρωτήσω κάτι τώρα. Αν αποδειχθεί η ενοχή της, εσείς τόσο καιρό την υπερασπίζεστε, μια πολύ βαριά υπεράσπιση. Μιλάμε γιατί αν αποδειχθεί ότι ανθρωποκτονία και ειδικά για τρία κορίτσια, για τρία τέκνα, δεν θα έχει ξαναγίνει. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο σοκαριστικό. Αν αποδειχθεί η ενοχή της, εσείς προσωπικά θα μετανιώσετε που την είχατε αναλάβει? Κοιτάξτε, ο συνήγορος υπεράσπισης εκτελεί την εντολή του εντολέα και κατηγορουμένου. Βασίζεται πάνω σε αυτά τα οποία του δίνει ο εντολέας, προχωράει με βάση αυτά. Αν θυμάστε την πρώτη δήλωση έξω από, από το γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας την πρώτη μέρα, ήταν πολύ απλά ότι θα προχωρήσουμε με βάση αυτά που έχουμε. Αυτά που μας δίνει ο εκάστοτε εντολέας, αυτά χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί και θα σας πω γιατί έχει καλλιεργηθεί. Γιατί δύο μήνες δεν έχω πιάσει τη συγκεκριμένη κατηγορουμένη να είναι ανακριβή σε κάτι ή να μου έχει πει κάτι το οποίο να έχει στη συνέχεια διαψευστεί με κίνδυνο να εκτεθώ για την διατύπωση μιας δικής της θέσης ή κάτι ανάλογο. Η εικόνα που έχω από τις διαζώσεις συνομιλίες μου μαζί της είναι τελείως διαφορετική. Με έναν τρόπο όσα λέει επιβεβαιώνονται. Είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος στον πλανήτη, που δεν το πιστεύω, χωρίς να θέλω να τη μειώσω, ή δεν το έχει κάνει. Και ξέρετε, είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση γιατί, και ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί έχει απέναντί της πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης. Είναι μια θέση στην οποία οποιοδήποτε από εμάς θα μπορούσε να βρεθεί. Εάν πράγματι δεν το έχει κάνει, πρέπει, έχουμε ιερή υποχρέωση. Εντάξει, οποιοδήποτε από εμάς να έχει βρεθεί, δεν νομίζω. Αλλά πάμε τώρα στην κοινή γνώμη, μιας και είπατε. Πείτε πως μαζεύετε τα στοιχεία και το αίτημα αποφυλάκησης γίνεται δεκτό. Εσείς δεν φοβάστε για τη σωματική της ακεραιότητα με όλη αυτή την εξαγριωμένη κοινή γνώμη? Κοιτάξτε, κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι. Τώρα, το κανονικά ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε... Ναι, σας απαντώ με ειλικρίνεια με τις συμπεριφορές που βλέπουμε... πράγματι την τελευταία τριετία γύρω μας όλα μπορούν να περάσουν από το μυαλό κάποιου. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει αν και όταν φτάσουμε σε εκείνο το χρονικό σημείο. Αν η δίκη δεν οριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, πότε αποφυλακίζεται? Το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης είναι 18 μήνες, αλλά πάντα είναι κανόνας για την εισαγγελική και δικαστική αρχή να ολοκληρώνει τη διαδικασία εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος, ούτως ώστε να προσάγεται στο δικαστήριο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος. Συνεχίζει το μέλημά της να είναι ο Μάνος, επειδή εσείς μιλάτε καθημερινά μαζί της, ή την ενδιαφέρει μόνο
η απόδειξη της αθωότητάς της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα σας πω, στην αρχή πράγματι ήταν ο Μάνος, γιατί ήταν η περίοδος μετάβασης από μία κατάσταση σε μία άλλη. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε ένα ζευγάρι, με τα προβλήματα και τις ιδιομορφίες του που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ήταν ζευγάρι όμως, ξαφνικά διακόπηκε κάθε επικοινωνία και ήμασταν στη διάρκεια της μεταφοράς από την κατάσταση της καθημερινής επαφής μέχρι την κατάσταση της πλήρους διακοπής συνομιλίας και επαφής. Σήμερα πλέον έχει εμπεδώσει την κατάσταση αυτή, έχει συνηθίσει πλέον τα πράγματα ως έχουν και δεν είναι κύριο μέλημά της ο σύζυγός της, αλλά το κύριο μέλημά της είναι η απόδειξη των ισχυρισμών της και η έξοδός της από την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εσείς έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με τον Μάνο ή με κάποιον συνηγορό του ώστε να βοηθήσει στην συλλογή των στοιχείων σας για την απόδειξη αθωότητάς της? Δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν, δεν το έχουμε κρίνει σκόπιμο ακόμη, δεν έχουμε κάνει κάποια σχετική προσπάθεια. Ξέρετε, έχουν κάνει δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, οπότε στο θεωρητικό κομμάτι τουλάχιστον τυπικά είμαστε αντίθετα στρατόπεδα εν ώψη του δικαστηρίου. Βέβαια θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η έρευνα και πού θα οδηγήσει τελικά, αλλά αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε τυπικά είμαστε αντίθετοι, είμαστε κόντρα. Οι συγκρατούμενες πώς τις συμπεριφέρονται μέσα στις φυλακές και πώς είναι η καθημερινότητά της μέσα στις φυλακές? Εννοώ ότι όταν ακούγεται ότι μια γυναίκα έχει μπει στις φυλακές και αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού της, είναι λογικό και οι συγκρατούμενες να είναι εξαγριωμένες. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιες ακραίες αντιδράσεις ή αν το κλίμα είναι ήπιο και πώς είναι η καθημερινότητά της. Όχι. Ακραίες αντιδράσεις, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν καταγραφεί. Άλλωστε, ο χώρος των φυλακών αποτελείται είτε από ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για κάποια αξιόπινη πράξη, είτε για ανθρώπους που πάλεψαν για να αποδείξουν την αθωότητά τους και δεν τα κατάφεραν. Οπότε, ίσως κρυθεί ότι κάποιοι ανήκουν και στην ίδια κατηγορία με αυτήν στην οποία ανήκει η κυρία Πισπυρίγκο από άποψη εμπλοκής σε μία ποινική υπόθεση. Άλλο ποινική και άλλο. Κατηγορία. Ναι, άλλο ποινική όμως και άλλο έχω σκοτώσει το παιδί μου. Κατηγορεί ότι έχω σκοτώσει το παιδί μου. Υπάρχει τεράστια διαφορά, νομίζω. Ναι, είναι μία κατηγορία που δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει δικαστεί αμετάκλητα ακόμη. Είναι σε εκκρεμότητα και βλέπετε ότι γίνεται έρευνα σε καθημερινή βάση, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Οπότε, όχι, ακραίες αντιδράσεις δεν έχει. Τώρα, επειδή υποθέσεις που είναι προβεβλημένες από τα μέσα ενημέρωσης συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αντιδράσεις να κρατούνται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους κάποιοι κρατούμενοι, έτσι συμβαίνει και στην περίπτωση της Πισπυρίγκου, δηλαδή βρίσκεται ουσιαστικά σε απομόνωση και δεν έχει εύκαιρη την επαφή με άλλες συγκρατούμενές της. Σε αυτά που βλέπει η ίδια τηλεοπτικά κάθε μέρα, αντιδράει, γιατί γνωρίζουμε ότι έχει τηλεόραση, ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησε, και βλέπει εκπομπές. Τι σας μεταφέρει? Δηλαδή σας παίρνει ότι αυτό είπανε, πείτε κάτι, κάντε μήνυση εκεί, απειλεί με μηνύσεις, ή απλά τα παρακολουθεί με απάθεια? Όχι, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη. Πολλές φορές απορεί, μεταφορικά λέγοντάς, το τραβάει τα μαλλιά της με αυτά που ακούει. Βλέπει δηλώσεις που φέρονται να είναι δηλώσεις και δεν έχουν γίνει ποτέ. Βλέπει μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων που έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά ή γυρισμένη πλάτη, εν πάση περιπτώσει, και αλλοιωμένες φωνές, τους οποίους δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να εντοπίσει. Βγαίνει ένας και λέει: είναι υπάλληλος του νεκροταφείου της Πάτρας. Προσπαθεί να θυμηθεί, γίνονται τηλεφωνήματα, αναζητεί από τους συγγενείς κάποια πληροφόρηση, μήπως ξέρουν ποιος είναι. Διάφορα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Ακούει διάφορα πράγματα τα οποία θεωρούν υπερβολές. Έχει δεχτεί μία βίαιη εισβολή στην προσωπική της ζωή, στις σκέψεις της. Η ίδια το έκανε όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Η ίδια άνοιξε την πόρτα για την προσωπική της ζωή. Θα σας πω. Ναι. Ο έλεγχος των ηλεκτρονικών και των τηλεφωνικών της αρχείων δεν έγινε από την ίδια. Όχι, αλλά εννοώ ότι η ίδια, μιλώντας σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, και μέσα από τη φυλακή στις αρχές, αλλά βίνοντας και συνεντεύξεις αρχικά μαζί με τον σύζυγό της, η ίδια έδωσε το δικαίωμα να ανοίξει αυτό το παράθυρο στην προσωπική της ζωή και ο κόσμος να προβληματιστεί ότι κάτι δεν πάει καλά τελικά εδώ.
Μέχρι εκείνο το σημείο, ναι, αλλά περαιτέρω η δημοσίευση όλων των μηνυμάτων που περιγράφουν σκέψεις, συναισθήματα, ακόμη και κρίσεις για συγγενικά της πρόσωπα. Φανταστείτε να έχετε κάνει μια κρίση σε έναν φίλο σας, σε ένα μήνυμα για κάποιον τρίτο και αυτό το μήνυμα να δημοσιοποιείται με άσχετη αιτία, με αφορμή μια ποινική δικογραφία. Με άσχετη, όχι ασήμαντη, προσέξτε, ναι. Μην παρεξηγηθώ, με αιτία που δεν σχετίζει, σημαντικότατη αιτία, αλλά που δεν σχετίζεται αυτή καθεαυτή με το περιεχόμενο του μηνύματος. Εκεί πράγματι έχει δεχτεί μια δυσάρεστη για την ίδια εισβολή. Έχουν διαβαστεί και έχουν αναγνωστεί οι σκέψεις της δημόσια σε ένα κοινό 12 εκατομμυρίων πολιτών. Πράγμα το οποίο είναι δυσάρεστο. Όταν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν την κατηγορία αυτή καθεαυτή, πράγματι είναι και δικαιολογημένο το ενδιαφέρον του κοινού. Αλλά αν στα πλαίσια μιας έρευνας για μια κακουργηματική πράξη ερευνάται και δίνονται λεπτομέρειες για τα συναισθήματά της για τον σύζυγο ή για τον πατέρα ή για την αδερφή της, είναι πράγματα τα οποία συνιστούν κατά κάποιο βαθμό μια σοβαρή εισβολή. Είπατε φίλη της εντός εισαγωγικών. Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι τώρα στην υπεράσπιση? Υπάρχει κάποιος που να έχετε καλέσει και να δέχεται να υπερασπιστεί? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανείς πέρα από τη μητέρα της, την αδελφή της και τον πατριώτη. Θα σας πω, μάρτυρες αναζητούμε όχι στο επίπεδο των φίλων, στον κύκλο των φιλικών. Άλλωστε αυτοί είναι πάντα διαθέσιμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Όλη η προσπάθειά μας είναι η επαφή με τους εκπροσώπους του ιατρικού και ιατροδικαστικού χώρου, οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν επιστημονικά τις αντιρρήσεις, που πρέπει να ξέρετε ότι μεγάλο μέρος των επιστημόνων ανεπίσημα και σε κατηδίαν συνομιλίες μου εκφράζει τις αμφιβολίες σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται η κατηγορία. Γι' αυτό και έχετε επικοινωνήσει με κάποιους δικούς σας πραγματογνώμονες στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έχουμε επικοινωνήσει πράγματι με έναν επιγοντολόγο Έλληνα της Γερμανίας, ο οποίος για κακή του τύχη, βέβαια ο άνθρωπος νωρίτερα, ο κύριος Σιδεράς, ο οποίος νωρίτερα είχε την εξειδίκευση και στην χειρουργική και στην πλαστική χειρουργική, όμως εργάζεται ως επιγοντολόγος. Είναι μια τελική ειδικότητα την οποία έλαβε και εργάζεται σε γερμανικό νοσοκομείο. Έχουμε επαφές με ιατροδικαστές εντός των τυχών, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν και δυναμικότερα το προσεχές χρονικό διάστημα. Και έχουμε και την επαφή με τοξικολόγους και διάφορους καθηγητές φαρμακολογίας, τοξικολογίας και ανάλογων ειδικοτήτων, μάλιστα, οι οποίοι μας μιλούν για την ανάλυση του αίματος της μικρής Ροτζίνας. Κύριε Παπαδόπουλε, κάτι τελευταίο, γιατί είναι τηλεοπτικό και πείτε μου μια αλήθεια. Σας έχουν πάρει οι πάντες και ζητούν συνέντευξη από τη Βίλα Πισπυρίγκου? Ξέρετε ότι λέω πάντα την αλήθεια και ξέρετε και την απάντηση. Η απάντηση είναι ναι. Όταν λέμε οι πάντες, εννοούμε οι πάντες. Δημοσιογράφοι δελτίων ειδήσεων, πρωινών εκπομπών, παντού φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, την ξέρετε, μάλιστα, την απάντηση. Και η ίδια είναι αρνητική στο να δώσει κάποια συνέντευξη που ίσως βοηθήσει την θέση της στην παρούσα φάση? Ή εσείς τη συμβουλεύετε να μην δώσει? Νομίζω ότι είναι κοινή η απόφαση. Σίγουρα η δική μου σύσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα προσέφερε τίποτα κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί και η ίδια. Μάλιστα, οπότε την προστατεύετε. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, γιατί υπάρχουν και αρκετές απορίες για αυτή την υπόθεση, ούτως ή άλλως, πέρα από τις διαδικαστικές και τις ιατρικές. Θα τις διαβάσουμε, θα τις παρακολουθήσουμε σε κάποιο βαλτίο. Είχαμε και έτσι κάποιες άλλες πιο ανθρώπινες απορίες. Ευχαριστούμε για τα μαθήματα νομικού πολιτισμού. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις που κάνετε επανειλημμένα για το άτομό μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και οφείλω να, μιλώντας πάντα με ειλικρίνεια, οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι το περιεχόμενο των ερωτήσεων μου προκάλεσε έκπληξη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας.
Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.